Το θέμα, κύριε Υπουργέ, ξεκινάει το 2014, όταν οι γιατροί και οι οδοντίατροι του πρώην ΙΚΑ και του ΕΟΠΗ, με βάση το νόμο τότε 4238 που ψηφίζεται, μεταφέρονται διοικητικά και εργασιακά στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Αυτή είναι η αρχή του θέματος. Κατόπιν, η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Τράκης, όπως και όλες οι διοικήσεις, όλες οι υγειονομικές περιφέρειες, αφού πρώτα η συγκεκριμένη, η 4η, είπε, αξιολογεί τους δικούς της και τους κατατάσσει σε θέσεις κλάδου γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ, τους καλεί η ίδια η διοίκηση να υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση και μάλιστα ανέκλητη δήλωση επιλογής ασφαλιστικού και συνταξιδοτικού φορέα. Οι επιλογές που έχουν τότε οι εργαζόμενοι το 2014 είναι δύο. Είτε να μείνουν στο πριν από τη μεταφορά τους συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς, δηλαδή στο πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΑΙ, είτε να υπαχθούν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Οι περισσότεροι, το σύνολο σχεδόν των γιατρών της 4ης ΙΠΕ, επιλέγουν να μείνουν στον προηγούμενο από τη μεταφορά τους ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα, δηλαδή στο πρώην ΕΤΑΑ. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020, τα πήρα με τη χρονική σειρά που εξελίσσονται τα γεγονότα, ολοκληρώνεται η ένταξη όλων αυτών στον προηγούμενο φορέα ασφάλισής τους. Στο ΕΤΑΑ, τσάι δηλαδή. Ξαφνικά, το 2020 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο, και χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αιτιολόγηση και ενημέρωση αυτών των γιατρών και οδοντιάτρων, έρχεται η 4η υγειονομική περιφέρεια, η διοίκηση, εμπροκειμένου, και εντελώς αυθαίρετα μεταβάλλει το ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των ανθρώπων και τους υπαγάγει ξανά στο δημόσιο. Χωρίς ποτέ βέβαια αυτοί να το έχουν ζητήσει, χωρίς να έχουν υποβάλει κάποια δήλωση. Άλλωστε, η δήλωση που είχαν υποβάλει, όπως είπαμε, ήταν ανέκλητη. Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλάμε, η διοίκηση της 4ης είπε, αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει τον νόμο και τις ανέκλητες δηλώσεις που υποβλήθηκαν από γιατρούς και οδοντιάτρους, δηλώσεις οι οποίες έγιναν κατόπιν εντολής της ίδιας της 4ης είπε. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα αγγίζει και τα όρια του παραλόγου σε έναν βαθμό. Γι' αυτό και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, για το τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε ως Υπουργός, ως Υπουργείο Υγείας, ώστε να αποκατασταθούν τα ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά δικαιώματα των συγκεκριμένων ανθρώπων, γιατρών και οδοντιάτρων. Αγαπητές συνάδελφε, όπως το ιστορικό του ζητήματος, το πρόβλημα αναδείχθηκε το 2020, όταν τότε, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ, όλοι οι εργαζόμενοι και του δημοσίου τομέα όφιλαν να κατοχωρηθούν στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ βάσει εργασιακή του σχέση. Γι' αυτό μέχρι το 20 πήγαν όλα, όπως είπατε, με ένα αριθμό, αλλά τότε ο ΕΦΚΑ ζήτησε ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ για το δημόσιο. Τότε, όταν έγινε αυτή η διαδικασία, μετά την αξιολόγηση των γιατρών και κατάταξή του, οι γιατροί αυτοί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και με ένωμη πλέον σχέση δημοσίου δικαίου, αφού δεν υφίσταται άλλη διάκριση θέση, ειδικότερη ρύθμιση για αυτές, όπως οργανικές θέσεις, κλάδου και ευμένων ατρών ή ΕΣΥ, ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 50 του νόμου 4305-2014, δικού μου νόμου. Και ως εκ τούτου, οι γιατροί που μετατάχθηκαν ελλείψη ειδικότερη ρύθμιση δεν διατήρησαν τη σχέση εργασίας που είχαν προηγούμενο ως υπάλληλοι, αλλά κατέστησαν προς όλες τις συνέπειες ειδικευμένοι γιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με το παραπάνω σκεπτικό, τον Αύγουστο του έτους 2020, οι γιατροί στην αναλυτική περιοδική δήλωση καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για υπαλλήλους με εργασιακή σχέση δημοσίου δικαίου. Με το υπαρίθμο ΤΑΔΕ, εγγραφό μας προτιμού ασφάλισης και καθορμού εισφορών, ζητήθηκε να διευκρινιστεί αν ορθώς οι γιατροί αυτοί απεικονίζουν την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ του δημοσίου. Με την υποβολή της ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ μηνός Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της ασφαλιστικής απεικόνησης των λόγων ιατρών από την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ δημοσίου στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ ΙΔΟΧ ΙΔΑΧ. Στη συνέχεια, το Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τμήμα του ΙΕΦΚΑ ενημερώθηκε ο ΕΦΚΑ για την παραπάνω αλλαγή και πλέον ζητήθηκε να διευκρινιστεί αν κρίνεται απαραίτητη διαγραφή της απεικόνησης των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω ιατρών από την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ δημοσίου για το διάστημα από την 1η του 20 έως τον 4η του 22,
ώστε στη συνέχεια να σταλούν πνευματικά αρχεία η ΔΑΧ, η ΔΟΧ. Απαντήθηκε από τον ΙΕΦΚΑ, αναφέρεται πως ασφαλιστική εικόνα των λόγων γιατρών πρέπει να απεικονίζεται αν ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ η ΔΟΧ, η ΔΑΧ και όχι η ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ δημοσίου. Ενώ σχετικά με την αναγκαιότητα και τον τρόπο διαγραφής των ήδη υποβληθιστών ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ δημοσίου χρονικού διαστήματος 2022, το αίτημά μας έχει προωθεί πως εξέτασε τα αρμόδια αιτήματα του ΕΦΚΑ χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση. Είναι παντελώς ανακριβή τα αναφερόμενα, λέει η υπηρεσία, στην ερώτηση του βουλευτού περί διαφοροποίησης των ασφαλιστικών εισφορών καθώς η αλλαγή των κωδικών απόδοσης των ασφαλιστικών κρατήσεων στον ένα ενιαίο κωδικό υπέρ ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τους δημοσίους φορείς μετά από οδηγίες του ΕΦΚΑ και όχι αυθαίρετα από την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Δεν είναι δηλαδή ένα ειδικότερο ζήτημα της τρίτης και τέταρτης, είπε, αλλά είναι ένα θέμα πανελλήνιο. Πρέπει να σας πω ότι η άποψη του νομικού συμβουλίου του κράτους, το οποίο την άποψη παραθέτει, θα σας καταθέσω τα πρακτικά εδώ στην υπηρεσία, είναι ότι δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης, ότι είχαν ειδική σύμβαση εργασίας και όχι σύμβαση αορίστου χρόνου, και άρα στην πραγματικότητα αυτό που λέει η γνωμοδότηση είναι ότι πληρωμή για τα χρήματα αυτά που διεκδικούνται μπορεί να γίνει νόμιμα μόνο μετά από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. Ευχαριστούμε. Το καταθέτω στα πρακτικά, θα πω περισσότερα στην προτολογία μου. Ελάτε. Ναι. Για να μην μπλέξουμε πολύ στα νομικά και για να μιλήσουμε όσο γίνεται πιο απλά για ένα τόσο σύνθετο όπως αυτό ζήτημα. Πρώτα-πρώτα, η απάντηση που διαβάσατε, κύριε Υπουργέ, της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας έρχεται να περιφρονήσει το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, όπως θα σας πω λίγο παρακάτω. Στην πραγματικότητα, για να μην κρυβόμαστε, πρόκειται για μια καραμπινάτη διοικητική αυθαιρεσία από τη μεριά της τρίτης και της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, που δείχνει μάλιστα περιφρόνηση για το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, όπως είπα. Και το ότι δεν αναγνωρίζει ως ΔΑΧ αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν και την αποζημίωση των 15.000 ευρώ όταν βγαίνουν στη σύνταξη. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες, συνεχείς οχλήσεις, διαμαρτυρίες, συναντήσεις με τη διοίκηση της τέταρτης, είπε, το διοικητή, τους αρμόδιους παράγοντες. Παρόλο που σε μια συζήτηση εδώ, στην ίδια αίθουσα, κύριε Υπουργέ, στις 21 Νοεμβρίου του 2022, πριν από ένα περίπου χρόνο, σε συζήτηση σχετικής ερώτησης του... Εγώ ήμουνα πάλι που έκανα την ερώτηση, ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης ήταν, ξέρετε τι είχε δηλώσει. Σας το διαβάζω από τα πρακτικά τα οποία και θα καταθέσω. Θα λυθεί, κύριε Δελή, άμεσα το θέμα. Είμαστε στο τελικό στάδιο και θα λυθεί ακριβώς στην κατεύθυνση που ακολουθούν οι άλλες, είπε, ώστε να την ακολουθεί και η συγκεκριμένη τέταρτη, είπε. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Είναι τα λόγια του κυρίου Πλεύρη, τότε Υπουργού Υγείας. Παραπέρα, με έγγραφό του στις 16 Γενάρη και ως υλοποίηση αυτών που είπε ο Υπουργός Υγείας και της δέσμευσης την οποία έδωσε τότε εδώ σε αυτή την αίθουσα, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας με απόφασή του, με έγγραφό του μάλλον στις 16 Ιανουαρίου του 2023, έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ, λέει, γράφει, θα το καταθέσω και αυτό στα πρακτικά, γράφει ότι οι παραπάνω ιατροί διατηρούν, εφόσον επιθυμούν, το ασφαλιστικό και συνταξιδοτικό καθεστώς της προηγούμενης θέσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εν τω μεταξύ, το 2020 έχουμε και την απόφαση 535 του Αρείου Πάγου, όπου γίνεται δεκτή στον Άριο Πάγο η παραμονή αυτών των γιατρών στον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα. Και τέλος, θα καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, για να δείτε το μέγεθος της περιφρόνησης της διοίκησης της τέταρτης, είπε, ακόμα και προς το ίδιο το δικό σας το Υπουργείο, θα σας καταθέσω αποφάσεις απόδοσης αυτής της αποζημίωσης των 15.000 ευρώ σε αντίστοιχους γιατρούς άλλων υγειονομικών περιφερειών. Γιατρούς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η ΔΑΧ, όπως λέμε.
Μετά από αυτά, περιμένουμε την απάντησή σας. Περιμένουμε εκ νέου τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε να λυθεί το δίκαιο αυτό αίτημα των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται. Λάτε, κύριε Υπουργέ. Να κλείσουμε για να... Να καταθέσω και στα πρακτικά το... Κύριε συνάδελφε, σας σέβομαι και σας θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο. Γι' αυτό και αυτά που είπα θα τα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη. Εγώ σας διάβασα την ενημέρωση που έχω από την υγειονομική περιφέρεια. Δεσμεύομαι να το ψάξω και ο ίδιος, διότι εγώ δεν θέλω να δικηθεί κανένας. Εάν κάποιοι δικαιούνται να πάρουν κάποια χρήματα, προτιμώ να τους τα δώσω, ακόμα και αν δεν έχει βγει δικαστικός, εάν όλοι συμφωνούμε ότι είναι δίκαιο να τα πάρουν και ότι το δικαστήριο θα αναπτύξει μια ταλαιπωρία για αυτούς. Και αν τα έχουν πάρει άλλοι σε άλλες υγειονομικές περιφέρειες, προτιμώ να μην αισθάνονται αδικημένοι οι γιατροί της τρίτης και τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Επ' ευκαιρία της ερωτήσεως, θα μου επιτρέψετε να το ψάξω λίγο ειδικότερα και να επανέλθω, θα σας ενημερώσω και τηλεφωνικά για το θέμα αυτό. Δεν έχω την επαρκή ενημέρωση, να σας το πω κατά τον τρόπο που το θέτετε και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Γιατί εδώ πρέπει να λέμε πράγματα που τα γνωρίζουμε καλά και είμαστε βέβαιοι γι' αυτά. Φαίνεται πάντως εκ πρώτης όψεως ότι νομικά είναι ένα μπερδεμένο θέμα. Δεν είναι ένα τόσο απλό νομικά θέμα. Έχω όμως όλη την καλή διάθεση και την πολιτική βούληση να το λύσουμε και σας ευχαριστώ για την ερώτηση.